Παύλο Τσίμα τώρα μαζί μου. Καλησπέρα, Παύλο. Καλή σεζόν να έρθει. Πολύ χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Και εγώ. Ώρα μηδέν λοιπόν. Βρισκόμαστε πια στην τελική ευθεία μια περίεργη διαδικασία. Μια διαδικασία με πολλά σκοτεινά σημεία, με σκοτεινού χειρισμού για ένα τηλεοπτικό τοπίο που η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο εδώ που βρισκόμαστε να φανταστούμε με τι θα μοιάζει. Το ερώτημα είναι γιατί γιατί αυτό το μπλέξιμο, γιατί αυτή η ομιχλώδη διαχείριση από την πλευρά τη κυβέρνηση. Το ερώτημά μου είναι το εξή. Παρακολουθώντα όλη αυτή τη συζήτηση και παρακολουθώντα απόψε και τον κύριο Παπα στη Βουλή. Τι στα αλήθεια θέλει η κυβέρνηση, να ρυθμίσει το τηλεοπτικό τοπίο και να εμπεδώσει νομιμότητα στην τηλεοπτική αγορά ή να καταγάγει μια πολιτική νίκη επί ενό φανταστικού αντιπάλου που είναι τα κανάλια, η διαπλοκή, οι η καταραμέτα, τα βοθροκάναλα που λέει ο κ. Πολάκης. Η εντύπωση που αφήνει, εξ αρχής την άφηνε, αλλά όσο περνάει ο καιρός πια είναι βεβαιότητα, ότι η κυβέρνηση το βλέπει λάθος. Δεν βλέπει ότι είχε πραγματικά μια ευκαιρία να ρυθμίσει το τηλεοπτικό τοπίο, την τηλεοπτική αγορά, mm -hmm. να. Ε, λύσει προβλήματα νομιμότητας που εκκρεμούν πάρα πολλά χρόνια και να αφήσει και ένα αποτύπωμα θετικό στην ιστορία κάνοντας μια θε, θεσμικά θεμητή και συνενετική, αποδεκτή ε, το οποίο, ρύθμιση. Εκ του που θέτεις, αντιδράσεις δεν υπάρχουν, διαφωνίες δεν υπάρχουν. Όλοι θέλουν ένα, ρυθμισμ, ένα ρυθμισμένο, καθαρό τηλεοπτικό πεδίο. Και αν κάποιο δεν το θέλει... Δεν, μπορεί, δεν έχει κανένα δικαίωμα να, 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 την άρνησή του να την προβάλλει. Γιατί το τοπίο πρέπει να είναι ρυθμισμένο. Ο νόμο πρέπει να επιβληθεί και υπήρχαν εκκρεμότητε που έπρεπε να λυθούν. Αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Η κυβέρνηση όμω δεν πάει να κάνει αυτό ή τουλάχιστον όλη τη συμπεριφορά και η βιασύνη στο διαγωνισμό και η προχειρότητα του διαγωνισμού και κυρίω ο τόνο που υιοθετεί ο αρμόδιο υπουργό είναι ότι θέλει να εμφανίσει τον εαυτό τη η κυβέρνηση ω νικητή σε μια πολιτική μάχη. Επί ενό αντιπάλου που δεν είναι αντιπαλό τη. Η ίδια τον έχει αναγάγει σε αντίπαλο, mm -hmm. σε συμφορά τη χώρα, σε κατάρα τη χώρα. Νικάει τον Άγιο Ιωσγιώργη στο καταραμένο νόφι και θα τον πάρει, πάρει μαζί ναι. του ο κύριο Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, να τον δείξει είναι νικημένο. προκάλεσε εντύπωση ο τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε σήμερα ο αρμόδιο υπουργό επικρατεία, ο κύριο Παπά, στη Βουλή. Υπερασπιζόμενο τη, τη διαδικασία, την οποία χαρακτήρισε. Κρυστάλλινη, όπω είπε, και προειδοποίησε. Ναι. Και είχε έτσι ένα τόνο απειλή αυτή του η προειδοποίηση να μην παίζουν με την τύχη του όλοι αυτοί που δηλαδή προκαλούν αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση. Αν η διαδικασία είναι η κρυστάλλινη, και και τι μπορεί να του κάνει ο Υπουργό. Ε, μα ακριβώ αυτό είναι το θέμα. Θέλω να πω ότι τελικά ποιο ορίζει την τύχη του, η διαδικασία που είναι κρυστάλλινη ή ο κύριο Παπά. Αυτό ήταν φάουλ. Αν φαουλ. μου επιτρέπετε να το πω λίγε ώρε πριν. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Είμαστε παραμονή του διαγωνισμού. Υπάρχουν πάρα πολλέ αμφιβολίε και αμφισβητήσει για την διαφάνεια και το κρυστάλλινο του διαγωνισμού. Εγώ να δεχτώ ότι, ο δια... ότι η διαδικασία θα πάει μια χαρά και ότι όλε οι υποψίε και όλε οι ενστάσει θα αποδειχθούν αβάσιμε. Θα τη διασκεδάσω και ο κύριο Τσίπρα. Θα διασκεδάσουμε όλοι. Ωραία. Μετά, ρυθμίζει η κυβέρνηση το τοπίο. Μπορεί να, θε, να θεωρείται θε, θεσμικά θεμητή ρύθμιση, μια ρύθμιση από την οποία πουσιάζει το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ή δεν υπάρχει Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερο, αυτό το τέσσερα. Έχουμε ακούσει τι πιο απίθανε δικαιολογίε. Τα πιο απίθανα πανεπιστήμια τη Ιταλία έχουν ε, κατεβεί από τον ουρανό για να μα βοηθήσουν. Αλλά απάντηση στο γιατί τέσσερα δεν έχουμε. Και το η ηρωνία τέσσερα, του πράγματο είναι. Μετά από αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να μείνει τέσσερα. Πώ είναι δυνατόν να μείνει 4 όταν το φάσμα επιτρέπει 14 ή 44, πώ δικαιολογείται το γεγονό ότι μια ευρωπαϊκή χώρα που δεν είμαστε πια στην εποχή τη αναλογική τηλεόραση, είμαστε στην εποχή τη ψηφιακή τηλεόραση, του ψηφιακού φάσματο, ότι μια ευρωπαϊκή χώρα οικειοθελώ πετάει στον αέρα διαθέσιμε συχνότητε και δεν τι εκμεταλλεύεται. Ναι, αλλά μετά, πώ θα δικαιολογήσει ο κάθε αλλά... υποψήφιο επιχειρηματία τα χρήματα, τα, το, το, το παχυλό ποσό που θα έχει δώσει ακριβώ επειδή θα είναι 4 ναι. και θα συμμετέχει σε μια ολιγοπωλιακή αγορά. <laughs> Γιατί Για είναι αυτό, πάρα πολλά τα ερωτήματα. Γι' αυτό η πρόθεση, αν η πρόθεση ήταν η επιβολή τη νομιμότητα, η ευκαιρία υπήρχε και η κυβέρνηση αυτή μπορούσε να το κάνει. Είχε, είχε μάλιστα και τα πώς να πω, να αντικειμενικά προσόντα να το κάνει. Mm -hmm. Ήταν καινούργια mm -hmm. κυβέρνηση, είχε όλη τη δυνατότητα, απαλλαγμένη από αμαρτίε παλιέ, να φέρει μια νομι, νόμιμη και θεσμικά και πολιτικά αποδεκτή ρύθμιση. Αλλά δεν θέλει αυτό. Θέλει να καταγάγει, φοβάμαι, μια πολιτική νίκη επί ενό ανυπάρκτου αντιπάλου. Και. Η ηρωνία του πράγματος είναι, από και αυτό, ότι η ιδέα του Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης είναι η ιδέα της αριστεράς. Όταν το καλοκαίρι του 89 η τότε κυβέρνηση Τζανετάκη υλοποίησε δέσμευση που είχαν και το Πασό και η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά να δοθούν ιδιωτικές άδειες τηλεόρασης, Έτυχε να είναι ο συνασπισμό στην περίφημη κυβέρνηση ναι. Τζανετάκη κυβερνητικό εταίρο. Απέτυσε ο συνασπισμό τότε να υπάρχει νόμο πριν δοθούν οι άδειε, έφτιαξε τον νόμο, τα στελέχη του συνασπισμού τον φτιάξανε και εφήβρε την ιδέα, ή μετέφερε από τη Γαλλία την ιδέα του Συμβουλίου Τηλεόραση με το επιχείρημα mm. ότι δεν πρέπει η κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, ακόμα και η δική μα κυβέρνηση, έλεγε τότε ο συνασπισμό, να ελέγχει και να παρεμβαίνει στην ιδιωτική τηλεόραση. Είναι ενδιαφέρον πάνω. ότι. Ο, πολι ο πολιτικός χώρος που έφερε στη δημόσια ζωή την ιδέα του Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης προχωράει τώρα σε άδειες χωρίς, χωρίς. Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Και επί το οποίο θέματος βεβαίως περιμένουμε και τη φωνή του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κατόπιν εορτής Κατόπιν εορτής. Λοιπόν. Μπορούμε να προβλέψουμε ένα μόνο πράγμα, ότι αυτή η ρύθμιση, η απόπειρα ρύθμισης θα οδηγήσει σε ένα μεγαλύτερο χάο από αυτό που υποτίθεται ότι πήγε να ρυθμίσει. Παύλο, ευχαριστούμε πολύ. Αύριο η μεγάλη ημέρα. Εδώ θα, είμαστε, θα τα ξαναπούμε. Τώρα...